εντυπωσιακό ναυάγιο. Βρέθηκα κάποια στιγμή εκεί και στα αλήθεια μας έκανε φοβερή εντύπωση. Το ναυάγιο Δημήτριος είναι στο Βαλτάκι. Θα πάμε να συναντήσουμε την Μπέγκη Μπρούσελ να μας δώσει τα στοιχεία του ναυαγίου για όποιον δεν το έχει δει από κοντά και να δούμε τι προσπάθειες γίνονται, τι σκεπτικό υπάρχει για να μπορέσει να γίνει προορισμός με έναν άλλο τρόπο. Μιλάμε για τουρισμό, έτσι. Έλα, Μπέγκη. Για μια περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να πω ότι πολύ σωστά το έθεσε ότι είναι στη θέση Βαλτάκη και αυτό, γιατί αν το πληκτρολογήσει κανείς σε μηχανές αναζήτησης, θα δει ότι είναι θέση Σελινίτσα. Δεν είναι λοιπόν η Σελινίτσα, είναι ακριβώς δίπλα, είναι η Γλυφάδα η παραλία και Βαλτάκη η θέση που βρίσκεται αυτό. Τώρα, η είδηση που υπάρχει, γι' αυτό και βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Γήθιο και παρουσιάζουμε αυτό το θέμα, είναι ότι υπάρχει ένα αίτημα από τον Δήμο Ευρώτα, όπου και ανήκει εδώ η περιοχή, να κηρυχθεί σε ζώη. Από αρχαιολογική ζώνη Α σε Β, προκειμένου να επιτρέπεται η δόμηση εδώ γύρω στην περιοχή. Και αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα για επενδύσεις, όπως μας είπε ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Βέρδος. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, αν θέλεις, εδώ της Ανατολικής Μάνης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει βρεθεί εδώ στην περιοχή του Γηθίου και δεν έχει έρθει εδώ να δει το ναυάγιο. Είναι το πλοίο Δημήτριος, το οποίο βρίσκεται, όπως είπαμε, εδώ ξεβρασμένο αρχικά. Είχε πάει στο Γηθίο, είχε μείνει εκεί στο Γήθιο για κάποιους λόγους. Υπάρχουν διάφορες σκοτεινές ιστορίες οι οποίες υπάρχουν γύρω από το ναυάγιο αυτό. Μετά ο αέρας ήταν αυτός που ακολούθησε την πορεία που θα σας δείξει τώρα ο Νίκος Βιδάκης και από το λιμάνι, βρέθηκε εδώ στο λιμάνι στην περιοχή στο Βαλτάκι, από το λιμάνι του Γηθίου που θα δείτε τουλάχιστον στο βάθος έτσι όσο διακρίνεται το Γήθιο αλλά και το λιμάνι του. Είναι περίπου 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Γηθίου. Πάντως, υπάρχει, να πούμε λοιπόν, ότι είναι 1980. Εντυπωσιακό. Ναι. Γιατί είναι πολύ έξω, δηλαδή φτάνεις με τα πόδια, το βλέπουμε και στα πλάνα. Είναι επικίνδυνο να μπει κάποιος μέσα γιατί είναι σκουριασμένο όλα τα μέρη του και μπορεί κάποιος να κοπεί, να χτυπήσει άσχημα. Δηλαδή είναι και αυτό ένα θέμα. Σωστά. Ότι πρέπει να υπάρχει μία προστασία και μία ενημέρωση. Δεν είναι παιχνίδι το να μπει κάποιος μέσα. Αλλά και η συντήρηση, το να μείνει εκεί και να γίνει το πόσιμο, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Μέχρι το 1994, Κατερίνα, όπως μας έλεγαν οι ντόπιοι, ανέβαιναν παιδιά εκεί πάνω στην πρίμνη του ναυαγίου τώρα και πηδούσαν προκειμένου να κολυμπήσουν και να κάνουν βουτιές. Ήταν δηλαδή σε τόσο καλή κατάσταση. Από τότε όμως και μετά, 20 χρόνια και παραπάνω, 30 χρόνια, όχι 20, είναι σε αυτή τη θέση και είναι και πολύ σωστά το επισημαίνεις. Είναι πολύ επικίνδυνο γιατί και νωρίτερα και εμείς πλησιάσαμε να κάνουμε τα πλάνα που βλέπετε. Παρατηρήσαμε αυτό, είναι πολύ επικίνδυνο και σκουριασμένο, μπορεί κάποιος να τραυματιστεί. Τώρα η παραλία είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει κόσμο και σήμερα όπως βλέπετε. Μπορεί να έρχεται εδώ κόσμος, μπορεί να κολυμπάει. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι μπορεί να κολυμπήσει και γύρω από το ναυάγιο, αλλά καλύτερα είναι να μην το κάνει κάποιος, έτσι είπαμε τους λόγους. Όπως επίσης τα μεγάλα είναι ότι έχει πολύ μεγάλο. Ναι. Ακριβώς. Έχει αρκετά μεγάλο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, αλλά δεν έχει καθόλου ομπρέλες. Γιατί δεν υπάρχει οργανωμένη παραλία εδώ κοντά, να υπάρχει κάποιος να μπορεί. Πρέπει να φέρει την ομπρέλα δεν μαζί πειράζει, του, προκειμένου δεν να προστατευτεί. Δεν χρειάζεται να είναι όλες παραλίες οργανωμένες. Έτσι. Φτάνεις με το αυτοκίνητο μέχρι εκεί, αν θυμάμαι καλά. Σωστά, Μπέγκη. Δηλαδή φτάνεις μέχρι το σημείο που είσαι. Αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Παίρνεις την ομπρελίτσα σου. Περπατάς κάποια μέρα. Πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Είναι κοντά η πρόσβαση και αξίζει κάποιος. Είναι πραγματικά να... έτσι αξιόλογο να το επισκεφθεί κανείς. Αξίζει να το δει, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ναι, πολύ εντυπωσιακό. Και βέβαια ο κόσμος ο οποίος είναι εκεί, γιατί η μέρα είναι πάρα πολύ καλή. Η παραλία είναι μεγάλη, κάνουν μπάνιο. Ο κόσμος κολυμπάει από ό,τι βλέπετε. Εννοείται, γιατί να μην κολυμπήσει. Κάνει τη βόλτα του, έτσι κάνει μπάνιο. Τώρα πόσο έχει, 23-24 βαθμούς, Μπέγκη, πρέπει να έχει τώρα εκεί. Παραπάνω πρέπει να έχει, Κατερίνα, παραπάνω, γιατί κάνει αρκετή ζέστη. Τι ωραία που είναι. Πόσο όμορφη εικόνα παραπάνω. Μας δίνετε. Και περιμένουμε σας και σκόνη πάρα που πολύ. Και μετά και εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία και εικόνα, εξαιρετική. Καλή συνέχεια. Πολύ ωραία. Αν δεν έχετε πάει...